Sohnander. Collectibles, δύο βουνιού του 16 γάλεο και εδώ γνωστός χώρος, τον έχετε δει, έχουμε κάνει στο tour, έχουμε κάνει meetings, έχουμε πει πολλά πράγματα και σήμερα είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βίντεο το οποίο το εμπνεύστηκε ο Κώστας. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραλαβή, 6 κούτες από εξωτερικό, από προμηθευτές, first part δηλαδή όπως τα παίρνουν τις μεγάλες εταιρείες για να τα φέρουν εδώ, πράγματα τα οποία είναι μεγάλο ενδιαφέροντος, συλλεκτικά είδη collectibles, ένα επεισόδιο αφιερωμένο στην playlist τα παιχνίδια που αγαπάμε και τα collectibles, γιατί δεν αγαπάμε μόνο video games, αγαπάμε και παιχνίδια. Λοιπόν, και ερχόμαστε και πάμε να δούμε τι καλούδια έχει φέρει ο Κώστας από το εξωτερικό για τους φίλους των συλλογών. Εδώ βλέπω δύο κούτες. Και εδώ βλέπω και ένα νέο χαλί μαζί με το κόμπρα εδώ, το κουδουνάκι. For the criminally insane. Εγώ θα πω for the collectibles insane. Καλώς το βαίνω με εδώ, τον Brock. Eddie Brock, πώς το λένε. Το νέο αξεσουάρ μου για το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, τον Κώστα τον ξέρετε. Μπαίνεις εδώ κατευθείαν. Playmates reissue. Ναι, είναι... τα καινούρια που έχουν βγάλει, αλλά είναι ουσιαστικά τα παλιά σε καινούρια. Είναι, όχι, version 2, είναι με το sale. Okay. Που ανοίγει το sale από πίσω και μπαίνουν όλα τα αξεσουάρ μέσα στη θέλη. Okay. Αυτό υπήρχε δηλαδή από τότε, Αυτό υπήρχε από τότε και το ξαναβγάλανε τώρα. Εγώ είχα την πρώτη έκδοση του Leonardo μόνο. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές στο κατάστημα. Τα έχετε δει ώστε να ακολουθείτε τον Κώστα και το KNK στο Facebook. Γράψτε, θα βάλουμε και link στο επεισόδιο. Έχουν γίνει κάποιες ωραίες αλλαγές εδώ. Έχεις φτιάξει γωνιά αποκλειστικά μοτού. Ναι, ναι, έπρεπε, γιατί είναι και λιγάκι μεγάλα τα κουτιά και τα πακέτα. Έχει μεγάλες έτσι γενικά Κώστα τώρα με αυτή τη σειρά. Βλέπω και νέες σειρές, έχουν καινούριο. Netflix. Όλα αυτά είναι καινούργιοι κωδικοί. Έτσι, δηλαδή φέρνουμε συνέχεια. Δεν το έχεις αυτό, που το είχες. Όχι, όχι. Αυτό γιατί νομίζω το άλλο πρώτη φορά. Εντάξει, και ό,τι βρίσκουμε από παλιά που έχουν κυκλοφορήσει πριν ένα χρόνο, πριν δύο χρόνια, ξέρω εγώ, τα φέρνουμε. Τα φέρνουμε. Δηλαδή, αν δεν τα έχουμε σαν κωδικού στο κατάστημα, okay. Γενικά φροντίζουν από He-Man, Transformers και G.I. Joe, όσο γίνεται να είστε ενημερωμένοι. Καλό είναι να δείξουμε τη νέα σειρά που έφερε ο Κώστας και έχει γίνει sold out, παιδιά. Την έχουν πάρει πολύ γνωστοί μου. Silverhawks. Ολοκληρωμένη σειρά. Ή λείπει τώρα κάτι, κάτι θα λείπει νομίζω. Α, όχι, πάνω. Το πάνω, ναι, βέβαια. Αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυκλοφορεί από τη Super 7 είναι αυτά. Okay. Δηλαδή βγήκε ένα μαζικό κύμα μετά το Πάσχα. Mm-hmm. 9 αντικείμενα, 9 φιγούρες και ο Θρόνος βέβαια, 8 και ο Θρόνος. Okay. Λοιπόν, και τα βγάλαν όλα μαζί. Mm-hmm. Εντάξει, αντί να τα βγάλουν ένα το μήνα, ας πούμε, τα βγάλαν όλα μαζί. Μπουκώσαν τους ηλέκτρες. Ναι, ναι, εκεί έγινε λιγάκι ένα παρατράκ. Και του χρόνου μετά το Πάσχα θα βγάλουν άλλους τόσους. Α, οκ. Σωμα, να υπάρχει. Το λοιπόν. Πάνε έτσι. Ωραία. Εδώ αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Super 7. Όχι. Όχι. Αυτό... Beta Factory, δεν θυμάμαι το... Okay. Ναι, Factory. Σπαθή των Ιωνών, παιδιά. Δεν το έχω ξαναδεί. Μίνι ρέμπλικα 20 εκατοστά. Μεταλλικό όλο με display stand. Πολύ ωραίο. Να σου πω ότι τα Silverhawks επίσημα πλέον, ναι, είναι το προϊόν του μαγαζιού που έχουμε δώσει περισσότερες φορές. Έλα, ναι. Έχει δηλαδή τόσες φορές έτσι. Ναι, και έρχεται ας πούμε ο κόσμος και ή θα πάρει τους δύο, τον αρχηγό των καλών, τον αρχηγό των κακών, ή θα πάρει όλο το κύμα, όλο. Όλο. Ναι, 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 ναι. Όλο. Παλιά είχε βγάλει παιχνίδια. Είχαν βγει παιχνίδια παλιά, είχαν έρθει και Ελλάδα κάποια, αλλά όχι όλα. Για Ελλάδα, γιατί δεν θυμάμαι. Ναι, 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 είχαν έρθει η Ελλάδα. Okay. Πολύ μικρό κύμα, ένα χρόνο δεν νομίζω ότι ήταν παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή είναι απλησίαστα, έτσι δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και εδώ επίσης αξίζει να δείξουμε και να δούμε και μέσα. Έχουν βγει κάποιες νέες σειρές Batman. Η οποία είναι τη Classic TV Series. Τι θα να το δείξω αυτό, Batmobile.
Bad Boat. Από πίσω υπάρχει, να το τραβήξω μια, να το δείξουμε. Υπάρχει το Wayne Manor εδώ, βλέπετε. Και νομίζω έχεις και, εκτός αν το πούλησες, το είχα δει πρόσφατα, Bad K. Λοιπόν, αυτό είναι Villain's Lair του Joker προφανώς. Και Batwing. Κοιτάξτε παιδιά, εντάξει, απίστευτο τώρα. Batcave από τη σειρά είναι 70's. McFarlane Toys. Α, δεν το ξέρω ότι είναι McFarlane. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Έχεις αλλάξει κάτι άλλο εδώ, κάποιο update από το store tour? Εδώ, Power Rangers. Να σου πω ότι οι McFarlane Toys δεν θέλαμε να σου πούνε, για τα ψιλοφοβόμουν. Αλλά τελικά μπήκα στον πειρασμό και δεν έκανα άσχημα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που ήθελα να φέρω για το μαγαζί έχουν απήχηση, οπότε είμαστε ok. Είχε βγάλει πολλές φιγούρες όμως και 90's και 2000's, δηλαδή έχει παράδοση στη φιγούρα. Έχει παράδοση στη φιγούρα, απλά εντάξει, είχαν πει ότι η ποιότητα έχει πέσει σιγά και τελευταία χρόνια λόγω μιας χρεοκοπίας, που η ιστορία τέλος πάντων που τον επανέφεραν οι θαυμαστές του από τη χρεοκοπία. Και είχαν πει ότι, ότι η ποιότητα έχει πέσει λιγάκι και το φοβόμουν, αλλά τελικά είναι πολύ ωραία. Όχι, φαίνεται ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, έχουμε ανοίξει και Batwing και όλα, ας πούμε, τα έχουμε ανοίξει να τα δούμε και είναι πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Το καινούριο. Τι είναι τώρα εδώ? Του μαγαζιού είναι ότι θα αρχίσουμε σιγά σιγά να φέρουμε Power Rangers. Power Rangers. Ξεκινήσαμε ήδη με αυτή τη σειρά, η οποία είναι η VHS Tape. Που έχει μέσα τη φιγούρα για τα 30 χρόνια επιπιακά των Power Ranger. Αλλά δεν δείχνει τη φιγούρα. Εντάξει, τη δείχνει έτσι την φιγούρα. Αυτό, Νίκο, να σου πω την αλήθεια, πεζόταν αν θα βγει η Ανίκη. Σου αρέσει έτσι όπως είναι? Εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει. Okay. Είναι πολύ ωραίες φιγούρες μας. Hasbro, ε. Ναι. Green Ranger. Λοιπόν, και πεζόταν αν θα βγει η Ανίκη, γιατί λέγανε ότι θα βγει μόνο Hasbro Pulse. Και τέλος πάντων έγινε ένα μπέρδεμα και το στείλανε στους χοντρέμπορες. Okay. Αλλά για να καταλάβεις, εμείς πήραμε από ένα κομμάτι και μετά το κλείσαν το προϊόν. Δηλαδή δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει θα αρχίσω να φέρουμε και Power Rangers, ας πούμε, γιατί αρέσει τον κόσμο και αυτό. Προφανώς. Εγώ δηλαδή την παλιά σειρά της Bandai έχω αρκετά κομμάτια, δεν τα έχω βέβαια όλα. Αλλά πες μου, θα βγάλει και Zords. Αυτό θα δείξει στο μέλλον, δεν μπορώ να πω κάτι. Πάμε τα λεφτά που θέλουμε να μαζέψουμε για κάτι άλλο. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ λοιπόν και Power Rangers, G.I. Joe εδώ κλασικά, νέες σειρές G.I. Joe. Αυτά εδώ είναι καινούργια σειρά. Classified. Καινούργια ή υπήρχε? Υπήρχε. Μάλιστα. Εντάξει, πολύ ρεαλιστικές, πολύ ωραίες, όπως ήταν, έτσι. Ωραία. Εντάξει, γενικά ξέρουμε πια το μαγαζί. Να ξέρεις ότι υπήρχε κοινό μου που δεν σε ήξερε και μου έχουν στείλει μηνύματα στο Instagram και μου λένε, παρότι λέει δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μπορούν να μας περάσουν αδιάφορα από αυτό το μαγαζί. Και έχουν έρθει, ας πούμε, αρκετά παιδιά. Είναι ωραίο το μαγαζί. Δηλαδή και να μην είσαι τώρα video games ρετρό ή σύγχρονο συλλέκτη, μόνο και μόνο δηλαδή εδώ να δεις αυτά, κάτι θα γίνει. Την αγάπη του κόσμου την εισπράττουμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, αυτό που κάνουμε με αγάπη και μας αρέσει, το ότι αρέσει και σε άλλο κόσμο, αυτό για μας είναι. Αυτό ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, να περάσουμε στο ψητό. Γιατί ήρθανε λοιπόν, κάποιες σκούτες ήρθανε, τις πρόλαβα. Δεν τις πρόλαβες, γιατί έπρεπε να ανοίξουν να τρέχει το κατάστημα, ας πούμε. Αλλά μπορούμε να δούμε ό,τι έχει μείνει, γιατί έγινε ένα γιουρούσι χθες. Ό,τι έχει μείνει να το δούμε ανοιχτό πως ήταν, ας πούμε. Πάμε να το δούμε, για πάμε λίγο από εδώ. Για να δούμε τι έχεις εδώ. Λοιπόν. Να σου πω, μπορώ να πάρω από τις 6 μία φεύγοντας. Μόνο μία. Θα το συζητήσουμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα χθεσινά που μου είπες. Ναι, αυτά είναι τα χθεσινά. Ωραία, βλέπουμε καρτέλες G.I. Joe. Λοιπόν, να σου πω, έχει γίνει μια ιστορία με τη Hasbro. Ναι. Και τα G.I. Joe Classified έχει σταματήσει να τα δένει η Λιανική. Αυτή τη φιγουρά την είχαμε παραγγείλει από τέλη Γενάρη. Ζαράνα, είναι το νούμερο 48 στη σειρά. Φαντάσου τώρα έχει φτάσει 60 φεύγα, ας πούμε. Λοιπόν, και δεν μας τη δίνανε. Έγινε ολόκληρη ιστορία για να πάρουμε αυτή τη φιγούρα και την πήραμε τώρα χθες. Okay. Εντάξει, λοιπόν, τι να πω, σταμάτησε η Hasbro να μοιράζει σε χοντρική και άρα και λιανική. Mm-hmm. Τα δίνει πλέον μέσω Hasbro Pulse exclusively. Κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να μπορέσουμε
να φέρουμε κι εμείς G.I. Joe Classified. Okay. Θα το παλέψουμε και θα το δούμε. Ωραία. Προς το παρόν όμως, έχουμε ξεκινήσει και φέρουμε τη Super 7, τα G.I. Joe, τα καρτελάκια ας πούμε, mm-hmm. τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και πολύ φθηνά και είναι και πολύ ωραία okay. σε display. Mm-hmm. Έχουμε φέρει αυτό εδώ πέρα το ωραίο σακάκι. Για πρώτη φορά το φέραμε χτες. Είναι Θαγιός Βασίλης. Όχι, είναι από μια ιστορία που έπαιζε, ας πούμε, G.I. Joe. Ο Blind Wolf, δεν το ξέρω. Ναι, survivalist. Τέλος πάντων, με το Snake Eyes που τον έσωσε αυτός ο τύπος. Μάλιστα. Από τα χιόνια. Από τις λίγες φορές που ο Snake Eyes παθαίνει πάνω track. Okay. Λοιπόν, Star Wars retro σειρά, έφερα τον Emperor, δεν μπορούσα να το φέρω, δηλαδή πραγματικά, αν και δεν έχουμε μπει και τόσο πολύ στα Star Wars, αλλά κομπλέ. Okay. Masterverse, ένα παλιό κομματάκι το οποίο δεν το είχαμε στο μαγαζί, αλλά θα το κάνουμε πλέον διαθέσιμο. Brand new, Grimlock, Leader Class, Buzzworthy Bumblebee. Mm-hmm. Πολλοί την περιμένουν αυτή τη φιγούρα. Έχει και πολύ λεπτομέρεια, βλέπω. Είναι massive. Ναι. Αν και είναι από τις ταινίες, εγώ δεν είμαι τόσο ταινιών, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι η ταινία είναι, ότι η φιγούρα είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, φαίνεται δυνατή. Λοιπόν, καινούριο Tupac, Ironhide και Prowl, ναι. Voyager και Deluxe Class σε ένα πακέτο και είναι Battle Damage Edition. Ναι, ωραίο. Έτσι. Ωραίο. Με αυτό τον Ironhide έχει γίνει χαμός. Λοιπόν. Okay. Καινούριο ο Μέγκατρον από G2 και καλά. Αυτό είναι από Αρμάντα. Αρμάντα. Α, ναι, γιατί το τάγκ είναι πιο φωτοριστικό. Το λέει Αρμάντα Universe Μέγκατρον. Είναι φωτοριστικό ο Μέγκατρον, ναι. Πολύ ωραίο κομμάτι. Και ο Axel Grease, ο οποίος είναι στη σειρά με τα Junkions, πρέπει να είναι αυτός, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ που είμαι πιο G.I. Joe fan, αυτό είναι Thunder Machine του 86, είναι Dreadnought η κατάσταση. Dreadnought, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, με τον Κοτσίδα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ωραία, αυτά. Ωραία. Συν τα 5 κομμάτια που είδες μπροστά στη βιτρίνα, δεν ξέρω αν τα είδες τα τρανσφορμεράκια, αυτά τα κάναμε διαθέσιμα χθες. Okay. Φαντάσου από αυτά, είχαμε μια στίβα μέχρι εδώ. Ναι. Και έχουν μείνει γύρω στα 10 κομμάτια σύνολο. Τι είναι αυτά, είναι κάποια σειρά exclusive? Είναι καινούρια τα οποία κυκλοφόρησαν ας πούμε τώρα, δηλαδή είναι καινούρια παραλάβη. Για να δούμε. Λοιπόν, Devcon. Α, σε μέγεθος, όχι Legends, πώς το λένε, Legacy. Deluxe. Για να μαζεύεις Transformers, ε! Ναι! Για να μην έγκασες! Αυτό δεν το κόβεις! Ωραία, το Γιάννη! Έτσι, έτσι, σκάμπε παιδιά! Είναι ο αυθεντικό G1, πρώτη φορά από Hasbro σε Deluxe Version. Τον έχω σε μίνιμπουτ από τότε, τον έχω μίνιμπουτ. Μεγάλο! Λοιπόν, έχουμε G2 Cloud Cover. Έχει γίνει χαμός με αυτά τα repaints, έτσι. Ιδίως τα χρωματιστά, που έχουν ωραία χρώματα, ναι. Κάνουν και μεγάλο ας πούμε αίσθημα στα παιδιά, δηλαδή τους αρέσει, που είναι έτσι η φιγούρα. Λοιπόν, αυτός εδώ πέρα είναι ο προτελευταίος Dinobot, για να κάνουν κομπλέ την ένωση των Dinobot, έχουν βγει, είναι ο πέμπτος αυτή τη στιγμή. Κάνανε combiners σε τόσο μικρά. Ναι. Έλα ρε. Και τι γλυκούλη. Περιμένουμε τον Scoop. Okay. Ο Scoop, ναι. Ο τερανόδοντας εκεί πέρα τι είναι. Ναι, ναι. Θα έρθει ή είναι εκεί μέσα στα κουτιά. Okay, ή θα έρθει ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή σε τέτοια φάση. Δηλαδή ολοκληρώνεται το project, το οποίο έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό. Okay. Και από Dark of the Moon ένας Bumblebee σε Core Class. Okay. Λοιπόν, αυτά φαντάζομαι τώρα ας πούμε. Στη ζωή ήταν χθες και φύγανε. Ναι, 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 έγινε λιγάκι γιουρόζι με αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια. Και δεν έχω κάνει διαθέσιμο ακόμα στο μαγαζί αυτά που σου έδειξα μέσα. Ναι. Εντάξει, να πω ότι ο Κώστας θα του έχουν έρθει και τα έχει φρενάρει για να έρθει να κάνουμε το βίντεο. Mm. Αλλά αυτή είναι η πόρωση να κάνουμε κάτι. Δηλαδή και εγώ να έρθω να τα δείξουμε γιατί γουστάρουμε. Είμαστε fans, είμαστε συλλέκτες και γουστάρουμε να τα μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Πάμε καλά. Λοιπόν, 6 κούτες. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει, αλλά
Ούτε είναι... εγώ θυμάμαι, νομίζω ότι θυμάμαι τι. Τυφλά παραγγέλνουμε, τι. Είναι ασφαλισμένες αυτές οι κούδες που αγοράζει, γιατί έχω μάθει ότι είναι η τιμή του παραγγελίας είναι καλή. Δεν τα λέμε αυτά τώρα. Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι αν γινόταν κάτι, αν χανόταν κάτι. Ναι, υπάρχει insurance. Είναι ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, πού θες να ξεκινήσεις? Λοιπόν, θα ξεκινήσεις εσύ. Τιμητικά, όποια θες, διαλέγεις. Αξίζει να πούμε τώρα ότι επειδή το ανέβασε ο Κώστας στο Facebook ότι θα έρθω εδώ, υπήρξε ένα τηλεφώνημα πριν. Και πήρε ένας φίλος του κανάλιου και λέει: πείτε μας πότε θα ανέβει το βίντεο. Ρωτήστε τον Κώστα. Εντάξει, φίλε, λογικά θα το βλέπεις τώρα, αλλά έκανα ό,τι μπορούσα να το δεις όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, ανοίξουμε αυτή. Δική σου. Εγώ ξέρεις το κάνω έτσι. Σηκώνω γιατί παιδιά από κάτω μπορεί να έχει εμπόρευμα και να γραφτεί. Να γεμάσει το λιμίνι, γιατί είναι δίκης προηγουμένου. Λοιπόν, εντάξει, πραγματάκια εδώ, ωραία. Μ' αρέσει που είναι τα κουτιά τους, ρε παιδί μου, από εκεί. Τις κούτες τις κρατάς ή τις έχεις συλλεκτικές όπως ήταν η Γκρέκο που έχουν γίνει, θα έχεις κάποτε αυτές. Τις κούτες τις χρησιμοποιούμε για υλικά συσκευασίας, γιατί δεν θέλουμε να τις πετάμε, για να είμαστε και πιο environmental friendly. Σωστό. Κατάλαβες, γιατί να μην δημιουργούμε πολλά σκουπίδια κτλ. Χρησιμοποιούμε τα ίδια υλικά έτσι ώστε να. Αυτό είναι Castle Grayskull. Εντάξει. Μπομπές. Α, λοιπόν, και στο πάρει αυτό έχει DNA δικό μου από πάνω. Μπορεί να με κλωνοποιήσει να κάνει κανάλι μετά. Ωραίο, μυρίζει φίλε, πολύ ωραίο. Castle Grayskull, έτσι. Αυτά είναι και παραγγελίες, Κώστα, από πελάτες ή απλά εσύ φέρνεις δύο κομμάτια? Okay. Υπάρχουν κάποιες παραγγελίες από πελάτες, αλλά δεν είμαστε αυτής της φιλοσοφίας του pre-order. Κατάλαβα. Γιατί δημιουργούνται πολλά προβλήματα με τους υπηρετητές κτλ. Οπότε είμαστε περισσότερο στη λογική ότι φέρνουμε πράγματα και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να ψωνίσει. Okay. Σωστό. Οπότε παιδιά, δύο Castle Grayskull διαθέσιμα. Πού τα βάλουμε? Θα βάλουμε εδώ μπροστά. Πάντα πάνω στη βιτρίνα. Α. Το βάζουμε έτσι να πιάνει χώρο. Άλλη, άνοιξε, 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 εντάξει, καλά, άλλη πάμε. Αφού σε βλέπω. Εδώ έχουμε κάνει καλύτερο. Έχει κάτι πολύ κοινό, πολύ πρίσιος. Πρώτα να ανοίξεις τις άκρες, εδώ, ένα-δύο. Και μετά στη μέση. Στο λέω γιατί εδώ είναι. Ναι. Όπα, εδώ έχουμε μικρά πραγματάκια. Transformers. Transformers. Μάλιστα. Storm Shadow. Τι λες τώρα. Κοίταξε τι έγινε από τον πακετάρο, ναι. Δεν είναι καλό αυτό. Ναι. Λοιπόν, επιτέλους, θα κάνω ευτυχισμένο ένα φίλο μου. Μου το είχε ζητήσει πριν δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό.
Αυτό έχει εξαντληθεί πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά το ξαναβρήκαμε. Armada Starscream. Οκ. Λοιπόν, Recondo, Classified. Κάτσε, γιατί τι έχουν κάνει εδώ πέρα, δεν ξέρω. Crash Bar. Crash Bar. Starscream. Starscream. Τραπεζιό, τι είναι αυτό, κάρτες. Marvel Champions, ναι, Sinister Motives. Expansion με κάρτες. Εδώ τσαλακώθηκε το καρτέλ, είναι η αλήθεια. Ταραντούλα από την ταινία. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Αυτό. Ναι, ναι, είναι δύσκολο. Οκ. Skeletor. Είναι από την καινούργια ταινία. Οκ. Ξέρεις, αυτά εδώ πέρα πάνε για επιστροφή, έτσι. Αλήθεια. Αλήθεια, ναι. Να κάνουμε. Έλα. Το έχουμε πει 50 φορές, κοίτα εδώ. Παιδιά, προσέξτε το πακετάρισμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτό το είχαμε φέρει. Είναι ένα στα 3.000 κομμάτια. Ναι. Αυτό είναι το 206 από 1.000. 1.000 κομμάτια στον κόσμο. Το είχαμε φέρει. Το πήρανε κατευθείαν και το ξαναφέρανε. Μη μου πεις το έχει πάρει αυτό, φαντάζομαι. Ο φίλος με το GI Joe τη συλλογή που θέλει να κάνουμε. Σωτήρης. Όχι, α, οκ. Okay. Αλλά τον κόβω. Τον κόβει. Λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Καλούδια. Μισό, μισό. Το ίδιο. Inferno. Αυτή ήταν και χθες. Να ξέρεις ότι έχω 8 προμηθευτές αυτή τη στιγμή και αγοράζω τα ίδια πράγματα και από τους 8. Λόγω περιορισμένος στο καθένα. Όχι. Λόγω του ότι όποιος μου τα φέρει πρώτος, τα κάνω και εγώ διαθέσιμο πρώτος. Οκ. Okay. Οπότε αυτό που ήρθε χθες, ήρθε και σήμερα. Ρίχνει μια φιγούρα. Φεύγουνε τα... αυτή η σειρά η Legacy φεύγει πολύ, Κώστα, ε. Ναι. Πιστεύεις ότι είναι η καλύτερη σειρά ever από θέμα ποιότητας που κοντεύει, πλησιάζει Masterpiece? Όχι. Γιάννη. Εγώ το πιστεύω. Ο Γιάννης. Και τα Studio Series. Ειδικά με τον που είχα πάρει τον Blaster, τον Autobot, μου είχες πει ότι ήταν τρομερά κοντά. Ναι. Ο ίδιος που είδαμε πριν, που μας είπε ο Κώστας. Εντάξει, και από κοντά φαίνεται, ρε παιδί μου, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Αφιερωμένο στο Dino K, το φίλο. Φιγουρίτιδα. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Ήταν μια παραγγελία. Για να φύγω. Δύο Snake Eyes. Αυτή η σειρά είναι περσινή, μου είχες πει. Ναι. Περσινή. Πάει καλά γενικά. Ναι, ναι, πολύ καλά. Πολύ καλά.
Το μόνο που με χαλάει είναι ότι έχω μεγαλώσει την κλίμακα. Αλλά θα μου πει τι. Έχει περισσότερο λεπτομέρεια. Πάνε είναι σε άλλο. Δηλαδή για display είναι τα μόνα. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν. Εδώ είναι ο Σκάρ που είχαμε τις προηγουμένως. Πριν. Κάτσε. Ναι, όλοι Σκάρ είναι. Ναι. Transformers, τριμούδια, πάλι κι άλλα. Τα είδαμε πριν. Τα ίδια κομμάτια, ωραία. Ωραία για φίλοι και μέρα βέβαια. Cyclops. Ω, Grey Hulk. Κι άλλος. Ωραίος. Black Panther. Bullseye. Iron Man. Ant-Man. Ωραίες, φίλε, έχουν πλάκα. Ω, τέτοιος ο Vision. Ωραίες. Τα θέλω όλα. Μου έλεγε και ο Γιάννης κάποτε. Ωραία και αυτά. Soundwave. Τον έχω, τον έχω πάρει και από σένα. Κι άλλο Soundwave, κι άλλο Optimus. Το Megatron τώρα είναι. Και δύο Dracodon. Αυτό είναι Wave. Beach Bomber, ωραίος. Studio Series, Beach Bomber Valley. Καλώς τη Scarlet. Ο Σέρπεντο. Άμα είχε και το Τσέρι θα ήταν ωραίο, ε. Αλλά... Ναι, ωραίο αυτό το κομμάτι. Μισό λοιπόν να αφήσω. Καλά, δεν χωράνε όλα προφανώς εδώ. Τώρα θα αφήσουμε και κάπου αλλού. Γίνονται αυτά, βλέπεις. Έτσι εμείς τα βάζουμε μέσα, τέλος πάντων. Και ένα σκουλ πράσινος. Ωραίος. G2 Megadron. G2 Megadron ταξάκι, και άλλη μια Scarlet. Και άλλος ένας. Ένα Serpentor. It's Comber. Εδώ. Οπ! Masterpiece, παιδιά, ε. Blackouts. Αυτό είναι από την πρώτη ταινία, όσοι θυμάστε, που ο Blackout σκάει στην στρατιωτική βάση για να ενωθεί στο database των Αμερικανών για να μάθει που βρίσκεται το Q. Αλλά Γιάννη. Ναι, ναι, σωστά το λες. Και μετά πετάει και τον Σκόρπονοφ στη βάση για να κλέψει το τέτοιο. Το κλέβει κάτι νομίζω. Μπαίνει μέσα, πετάει τα μικρά και του γυρνάνε πίσω του... Όχι του Σκόρπονοφ. Του Ράβατ, ο Ράβατ μπαίνει στη βάση. Θυμάσαι και κλέβει κάτι στην πρώτη ταινία, αλλά τι κλέβει. Τώρα με ρωτά για τι ταινίε που. Εντάξει, okay. Τι είδα όταν βγήκαν και τέλο. Για να δούμε η επόμενη βουτά. Τι γράφει. Κάμπτον το τζέμι. Τα έχουμε βγάλει αυτά για προστατευτικά. Α, οκ, οκ. Τα θυμηθήκαμε να βάλουμε προστατευτικά. Legacy. Α, είναι... Toxtron. G2 Optimus Primary Paint. Μάλιστα. Α, μικρά. Soundwave. Αυτό μέσα πρέπει να έχει και κάποιο Starscream. Megatron.
Megatron 2 Optimus Soundwave, όχι δεν έχει Starscream. Ξαναβάζω αυτά έτσι. Masters of the Universe Battlegrounds. Αυτό είναι το επιτραπέζο που μου είχες πει ότι είχε βγει και σε πολύ καλή τιμή γενικά. Ναι, ναι. Wildlands, ωραία επιτραπεζιάκι. Με μινιατούρες μας. Οι μινιατούρες είναι βαμμένες, Κώστα, ή είναι άβαθες? Όχι, άβαθες. Έχεις και τη χαρά του μοντελιστή όταν το παίρνεις. Σωστό. Πολύ Transformer. Το Spinator. Α, είναι διάφορα. Αυτός ο Trax είναι πολύ ωραίος, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι. Πολύ ωραίος. Τον έχεις πάρει ή όχι ακόμα? Όχι, όχι, δεν έχω πάρει. Έχω σταματήσει τα Transformers. Εγκουάνους. Τι άλλος χάιπνο. Αυτός είναι ωραίος. Αυτό είναι σκισμένος. Κοίτα εδώ, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα με αυτούς τους ανθρώπους? Κοίτα εδώ. Τέλος πάντων. Λίγο. Λίγο Prime Nemesis. Ιγκουάνους. Ωπ. Ωραία. Τζαντά. Πες μου και από τζαντά έφερες για να δουλειάσεις και πάρε και τζιπάκι. Γιατί έχει βγάλει. Άλλο. Έχει φέρει και kit, ε. Ωραίο. Έχει βγάλει αρκετά τώρα η τζάντα σε διάφορες κλίμακες. Έχει και για τα 30 χρόνια Jurassic Park που έχουν λυσάξει όλοι να βγάζουν επαιτειακά. Έχει κυκλοφορήσει δύο κωδικούς. Με το Wrangler και το Explorer. Αυτό θα να το δείξω στη φωτογραφία. Scrap hook. Και εντάξει. Beach Scrambler. Α, έφερες πολλούς. Θα γίνει χαμός με αυτό, ε. Θα γίνει χαμός. Ωραία. Ξεκινήσουμε. Action figures. Ωραίο να τα βλέπεις στα κλειδιά πως τα φέρνει η μαμά Hasbro. Ο Deals που είναι και ο Scourge. Seekers, Γιάννη, έρχονται ναι, Seekers. Οχ! Ναι. Oh. Μικρά Grayskull μέσα με φουβουρίτσες. Και αυτό είναι για να το σιλότ για να ναι. Το παίρνεις. Έλα. Oh. Αγαπημένος ο Dirt. Από G1 τον έχω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Παραλαμβάνουμε περίπου, κατά μέσο όρο, 8 τέτοιες κούτες την εβδομάδα. Ακούσατε, ε! Απλά τώρα είσαι μαζεμένες. Κατάλαβα. Α, ωραίος. Venom Silver Surfer, ωραίος. Είναι Spider-Man Black Suit. Α, ναι, ναι, σωστά, ναι. Loki. Iron Man, Stealth Armor. Stealth Armor, παιδιά, τον 80's. Ωραία αυτή. US Agent.
αυτόν και συμπρόσθετα. Πρέπει να είναι leader, leader class. Α! Ο Μέκα τώρα. Ο Μέκα. Ωραίος φαίνεται. Δυνατός. Κάλε δύο. Θέλω ένα. Τραπέζιο. Φίλτσο το τένια, ναι. Ωραίο. Ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Σάμο. Το περιμένει αυτό. Οκ. Θα πίσω, να δώξουμε εδώ. Δυνατό. Δυνατό, δυνατό. Ωραία. Δεν έχουν πάνω να κουμπίσουν, για να βλέπετε τώρα τι γίνεται. Δεν είναι το παιχνιδιό το πανηγύρι, για να μην πούμε το άλλο, το πιο γνωστό. Λοιπόν. Χοντρότερη ταινία που πήρε το All Spark. Wave. Transformers. Αυτό είναι. Α, ναι, CSL Soundwave. Λοιπόν, αυτό το Soundwave μου αρέσει πάρα πολύ εμφανισιακά. Ναι. Με χαλάει πολύ το alternative, η μεταμόρφωσή του. Είναι υποτίθεται από όταν ήταν πριν στο πλανήτη, στο Cyber, ναι. Γνώ. Bubble Bee, το νούμερο 84, με τον Sam μέσα. Αυτό είναι highly sold out. Ναι. Ναι. Jazz, ο πιο όμορφος από όλους. G1 Acrid. Και άλλος. Ένα. Bubble Bee. Και Jolt. Πάντως παρατηρώ πολύ Transformers. Ναι. Μεγάλη ζήτηση. Τι είναι αυτός, δεν ξέρω. Γιατί είναι έτσι. Τι είναι από He-Man, Master of the Rings και Transformers Crossover. Είναι ο Skullgreen από Pretenders. Είναι από GN. Δεν τον θυμάμαι καν σε Pretender με αυτό το σιλουέτι. Οκ. Δεν ξέρω αν τον έχουμε εδώ πέρα. Crank Case. Και αυτό G1 mini box, νομίζω. Εποχή. Bumblebee. Βασικά είναι όλοι Bumblebee και εδώ. Τον είδαμε τον Bumblebee. Ναι, αυτός. Video game. Ναι. Tigatron, Rhinox, War for Cybertron. Ωραίος ο Rhinox. Και άλλος ένας Tigatron. Transformers The Movie, λοιπόν. Κούπ, ωραίος ο κούπ. Όλοι από την ταινία του 86 πρακτικά. Όχι πρακτικά, αυτή είναι. Bumblebee από την ταινία τη δικιά του. Revenge of the Fallen. Μάλιστα, Side Swipe. Νίκο. Βασικά θα το ονομάσω Παραλαβή Transformer το επεισόδιο. Studio Series Coop και εδώ. Οκ. Εξασφάλισα ακόμα ένα. Καλά έκανες. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να εξασφάλισω κι άλλο. Θα σου έλεγα δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πάρω. Ο Σκουπ. Τελευταίος. Ναι, αυτός που έλεγες. Skywalk. Σκουπ. Παιδιά, είδατε, Motor Master Legacy. Χίμαν. Είναι από την ταινία πάλι. Το πρόσωπο του, ξέρω. Ναι, εντάξει.
Δεν είναι ντόλφο αυτό. Είναι λίγο. Είναι. Μια διαφήμιση τώρα, κάτι μαλλιά. Judge Dredd. Ω, η αρσή μου αρέσει πολύ. Judge Dredd, καρτές, παιχνίδια. Μινιατούρα. Α, μινιατούρα. Άβαφη. Η αρσή πολύ μου αρέσει γενικά. Ω, έτσι γινόταν στην ταινία, ε. Τόξιτρον. Crosscut. Swoop. Spider-Woman. Spider-Woman. Έλα, Ghost Rider, ναι. Δυνατό, είναι και μηχανή μέσα. Σουπ, σουπ, έχει γίνει. Σουπ, αρσί, κοίτα εδώ ρε φίλε, κοίτα εδώ. Μα για όνομα της έχεις Παναγιές. Τίποτα, δεν της μοιάζει. Axel Grease, X-Wing, Razor Crest. Gauntlet Fighter. Ωραίο. Αυτό είναι, θα το σε κάποια βάση θα πατάει αυτό. Ναι. Παίζει κανονικά μέσα στο επιτραπέζιο. Α, οκ. Bubble Bee, Axe Grease και Axe Grease. Κάνω το τελευταίο. Κάνεις από το πρώτο και το τελευταίο. Transformers. Rise of the Beasts. Α, Scourge. Ναι, Scourge. Ωραίος. Αλλά σε όχημα που δεν τον έχουν γίνει θέση έτσι. Αυτό είναι από την ταινία την τώρα. Ναι. Πολύ ωραία. Πολύ καλή ωραία ταινία. Έχεις ναι, πάει, νομίζω την είδες. Το πολύ, έχεις καλή, πολύ καλή, πολύ καλή. Δεν την έχω δει ρεγά μου τώρα. Καμία σχέση με τα προηγούμενα. Είμαι Transformer fan και πρώτη φορά που δεν είδα ταινία στην πρεμιέρα. Η φιγούρα ο Σκούρτς είναι πολύ massive φιγούρα. Πολύ ωραία φιγούρα. Δηλαδή παρόλο που είμαι έτσι λίγα, ένα fan ας πούμε, μ' αρέσει. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν παιδιά, εδώ βλέπετε τώρα τι έχει γίνει. Να πατάμε κιόλας. Ναι. Μια τυπική μέρα παραλαφών στο K&K Collectibles. Να πούμε ότι... να πούμε ότι αυτό το βίντεο θα προλάβω να βάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ξεκάθαρα και μόνο για τον λόγο να δείτε πράγματα και να ίσως όσοι ενδιαφέρεστε να προλάβετε να πάρετε κάτι, γιατί ο Κώστας μας λέει ότι φεύγουν αέρα γενικά. Οπότε δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο να δείξουμε. Όχι, αυτά είναι προς το παρόν. Okay. Κοίτα, να σου πω κάτι. Όσο μένεις εδώ πέρα, περιμένω DHL. Δηλαδή, το πρωί είχαμε 6 σκούτες, τώρα περιμένω 7. Okay. Ωραία. Την 7η, ξέρεις, θα κάνουμε. Θα την ανοίξεις και θα κάποιος, αν μπορεί να σε βοηθήσει, να βγάλει ένα βίντεο, να μου το στείλεις, άμα είναι να το σειράψω μαζί με αυτό. Okay. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θέλαμε να δείξουμε. Πώς είναι μια παραλαβή σε ένα μαγαζί με συλλεκτικά είδη όπως το Kier Collectibles. Πώς έχουν τα πράγματα, είδατε τα στάνταρ του Κώστα που είδε ας πούμε τσακισματάκι και λέει αυτό το επιστρέψω πίσω, δεν θέλω το δώσω έτσι σε συλλέκτη. Αυτό είναι πολύ βασικό κάποιος να είναι ήδη συλλέκτης και να γνωρίζει ότι εσύ ας πούμε δεν το θες έτσι, άρα δεν το πάρεις και έτσι. Πολύ καλό εκ μέρους σου αυτό. Εντάξει, κλασικά φοβερά πράγματα, έτσι γουστάρουμε, υποστηρίζουμε και NK, υποστηρίζουμε γενικά όσους προσπαθούν να βάλουν την αγάπη τους και να βοηθάνε τους συλλέκτες, είτε με τις γνώσεις τους, οτιδήποτε κτλ. Παιδιά, ξέρετε τη διεύθυνση, θα ξαναβάλω link κάτω από το βίντεο. Δείτε και το store tour όσοι δεν έχετε δει που κάναμε πέρσι, στο τελείωμα του χρόνου. Ένα υπέροχο μαγαζί με υπέροχους ανθρώπους, η ομάδα K&K. Λοιπόν, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με φώναξες να τα δείξουμε. Ελπίζω να τα γούσταρε και ο κόσμος. Έχω και κάτι για σένα. Τι? Οκ. Ναι, το είχα ξεχάσει, μου το θύμισε, το είχαμε αφήσει στην άκρη. Λοιπόν, ναι. Δεν γίνεται και εγώ να φύγω με δύο χέρια. Δεν γίνεται να αφήσει ένα δημοκρατή να αφήσει με δύο χέρια. Λοιπόν, επειδή είμαι JP fan και με έχει πιάσει μια φρενίδα τώρα φέτος, επειδή κλείσαμε 30 χρόνια το καλοκαίρι στην Αμερική, 30 χρόνια Jurassic Park, πάρα πολλές εταιρείες έχουν κυκλοφορήσει επαιτειακά ήδη για 30 χρόνια.
Λοιπόν, επειδή ο Κώστας ξέρει τρελά με τα JP, είμαστε μόνοι μας σε επαφή με συλλεκτικά που βγάζουν οι προμηθευτές του και μου είχε στείλει και αυτό. Αυτό, παιδιά, πρακτικά είναι ένα What If ticket, premium κιόλας. Πώς ήταν το εισιτήριο όταν θα άνοιγε το Jurassic Park για τους πρώτους του επισκέπτες το πρώτο Σαββατοκύριακο, δηλαδή που άνοιξε Ιούνιο του 1993. Μόλις μου το έδειξε, να πω ότι τρελάθηκα. Golden tickets. Ναι. Τρελάθηκα απίστευτα. Είχε πάνω λεπτομέρειες στη Shenzhen. Είναι ανάγλυφο, είναι σκαλισμένο. Είναι limited, έτσι. Και αυτό, ναι, το πιο βασικό είναι, παιδιά, ότι είναι limited. 1993 κομμάτια παγκοσμίως, οπτικά για τη χρονιά που βγήκε το Jurassic Park. Και να πούμε ότι JP30 πρόλαβα και το έκανα secure μέσω του Κώστα, γιατί δεν υπάρχουν άλλα. Και έχω παραγγείλει και άλλα πράγματα από τον Κώστα, Jurassic Park, και γενικά να ξέρετε ότι αν κάτι δεν βλέπετε εδώ από κάτι που σας ενδιαφέρει, ο Κώστας προφανώς, αν τον πάρει το τηλέφωνο και μιλήσετε μαζί του και μέσα από τη σελίδα και του πείτε, ας πούμε, θέλω Jurassic Park, Lego, νομίζω, και Lego, Playmobil, δηλαδή ο Κώστας θα φέρνει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε εδώ ή δεν βλέπετε το μάτι σας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Για περισσότερες πληροφορίες, μιλάτε προφανώς με τον Κώστα για να γουστάρετε και να πάρετε στα χέρια σας ωραία πράγματα. Δηλαδή αυτό, εντάξει, δεν θα το βρείτε, δεν ξέρω που θα το βρίσκα. Εγώ δηλαδή από μόνος μου απ' έξω, αν το έπαιρνα γραμμή, ότι το είχε, ας πούμε, κάποιος κάπου. Διπλάσια τιμή, συν μεταφορικά. Ναι. Μετά προφανώς. Εντάξει, φοβερό κομμάτι, Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το έφερες. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βίντεο, ελπίζω να το χαρήκατε. Ένα σύντομο, ένα ωραίο βίντεο, ένα διαφορετικό βίντεο για εμάς τους συλλέκτες που γουστάρουμε και αγαπάμε πραγματάκια. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε ένα like, ένα σχόλιο, πώς τα είδατε αυτά. Τι άλλο θα θέλατε να δείτε στο KMK, υπάρχουν πολλές ιδέες εδώ, εννοείται. Ένα subscribe αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού και μην ξεχάσετε ότι κάποια μέρα μπορεί να έρθετε εδώ, να είμαι και εγώ εδώ, να είναι και ο Γιάννης και να τα πούμε για ποντά και να γουστάρουμε. Επιφυλασσόμαστε και για άλλα βίντεο. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα θα πετύσει το μάζεμα και μετά άλλα βίντεο. Σωστά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε γιατί έχω να μαζέψω, να πετάξουμε σε ανακύκλωση πολύ χαρτόνι. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Τα λέμε. Καλή συνέχεια.